Συντρόφισσες και σύντροφοι, το συνέδριό μας καλείται να προσδιορίσει τα επόμενα βήματά μας σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία. Και συγκαλείται, όπως σωστά επεσήμανε ο πρόεδρος συνεδρίου μας, ο Γιάννης ο Ματζουράνης, για δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Για να εγκρίνουμε, όπως προβλέπει το καταστατικό, μετά την άρση εμπιστοσύνης των υποψηφιωτήτων για την Προεδρία, την έγκριση των τεσσάρων υποψηφιωτήτων που κατατέθηκαν στα όργανα και πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που είχαν τεθεί και αποφασιστεί από το αρμόδιο όργανο του κόμματος, την Κεντρική Επιτροπή. Αυτό επιβάλλουν οι συλλογικές αποφάσεις των οργάνων μας και το καταστατικό μας. Το καταστατικό μας που όλοι και όλες οφείλουμε να σεβόμαστε, να τηρούμε και να ακολουθούμε κατά γράμμα. Η κρίση που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε μας πλήττει συνολικά. Γιατί ενώ σωκορυφώνονται η εσωστρέφεια και οι επιθέσεις εκ των έσω στο κόμμα μας και την ηγεσία του, η κυβέρνηση Μητσοτάκη υλοποιεί τα αντικοινωνικά της σχέδια. Και το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να παράξει αποτελεσματική αντιπολίτευση. Γιατί συντρόφισσες και σύντροφοι, τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που τραυματίζεται. Γιατί ο κόσμος της αριστεράς, ο προοδευτικός, ο δημοκρατικός κόσμος, είναι αυτός που πληγώνεται, αυτός που προσβάλλεται, αυτός που υποτιμάται. Αυτό τον κόσμο πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Αυτό τον κόσμο οφείλουμε να σεβαστούμε. Γι' αυτό τον κόσμο οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Στο ύψος της ιστορίας μας, των ιδεών και των αξιών της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου. Για αυτούς τους ανθρώπους βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Για τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν στα δύσκολα. Για αυτούς που μας πίστευσαν. Που μας οδήγησαν μέχρι την κυβέρνηση της χώρας. Για το σύνολο του αριστερού και προοδευτικού κόσμου. Έχουμε απέναντί μας, συντρόφισσες και σύντροφοι, τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την κυβέρνηση της ακρίβειας και κερδοσκοπίας. Την κυβέρνηση που διαλύει το ΕΣΥ, που ιδιωτικοποιεί την παιδεία, που απαξιώνει δημόσιες δομές. Την κυβέρνηση που βαρύνεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το μεγάλο έγκλημα των τεμπών και με το ακόμα μεγαλύτερο έγκλημα της συγκάλυψης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε να αντιπαλέψουμε, ασκώντας το καθήκον που μας ανέθεσε ο ελληνικός λαός. Το καθήκον της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτή την ευθύνη και αυτή τη θέση μόνο ο ίδιος ο λαός μπορεί να την αλλάξει με την ψήφο του και μόνο. Κανένας άλλος και καμία άλλη δεν έχει τέτοιο δικαίωμα να καταπατήσει τη λαϊκή εντολή. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, παρά το πολύ σημαντικό έργο που κάνει η κοινοβουλευτική μας ομάδα, δεν είναι αυτό που κυριάρχησε στο δημόσιο χώρο. Χαθήκαμε στην άγωνη εσωστρέφεια. Και αντί για την πολιτική συζήτηση, κυριάρχησε η εγωπάθεια. Αγνοήθηκε το κόμμα μας και οι λειτουργίες μας προς όφελο νεφελωδών κέντρων αποφάσεων. Μετά λοιπόν από τόσες επικλήσεις στη φωνή των μελών, είναι καιρός να ακουστεί η φωνή τους. Είναι καιρός να ασκηθεί η δημοκρατία στην πράξη. Από όλους και όλες όσοι είμαστε εδώ και όσοι όσες παρακολουθούν υβριδικά το συνέδριό μας. Και βέβαια όσες και όσες βρεθούν μαζικά στις κάλπες για την ανάδειξη Προέδρου του κόμματος. Καιρός να βρούμε τη διέξοδο στους κανόνες και στη δημοκρατία. Χωρίς οχλαγωγία, χωρίς απειλές και χωρίς εκβιασμούς. Γιατί για να πάμε μπροστά πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά, δημοκρατικά και με πολιτικά επιχειρήματα. Θέλω να πιστεύω ότι για όλες και για όλους πρώτη και μοναδική προτεραιότητα είναι το καλό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στην πράξη και όχι στα λόγια. Ο ισχυρός και δυνατός ΣΥΡΙΖΑ. Ο ενωμένος και μαχητικός ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα που ανέλαβε τη βαριά ευθύνη, την ιστορική ευθύνη το 2015 με πρόεδρο και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Η
ιδέες της αριστεράς δεν θα ιτηθούν όπως θα ήθελε ο Βορύδης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ρευστοποιείται, δεν διαλύεται, δεν εξαφανίζεται, δεν υποκαθίσταται από πλαδαρά κόμματα της μεταπολιτικής. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλουμε και ο ΣΥΡΙΖΑ που θα χτίσουμε όλοι και όλες μαζί είναι το στίγμα του κόσμου της εργασίας, των εργαζόμενων και των ανέργων, των οικονομικά ασθενέστερων και των μικρομεσαίων, το κόμμα των αγώνων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Γι' αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή την ώρα της μεγάλης ευθύνης, σε αυτή την κορυφαία διαδικασία για το κόμμα μας, ο καθένας και η καθεμιά αναμετρώμαστε όχι μόνο με το παρόν και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και της προοδευτικής παράταξης, αλλά και με την ίδια την ιστορία. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το σύστημα εξουσίας που τον στηρίζει, θέλουν το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουν να κλείσει οριστικά η αριστερή παρένθεση. Να μην υπάρχει πια ούτε ως ανάμνηση, αλλά κυρίως ούτε ως προοπτική. Οφείλουμε να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή με την εσωστρέφεια, με τους διαχωρισμούς, με το κακό μας πρόσωπο, που δεν μας αξίζει. Και κυρίως δεν αξίζει σε όλες και όσους μας κοιτάζουν αυτή τη στιγμή αποσβολωμένοι. Άρα οφείλουμε να διατρανώσουμε την κοινή μας απόφαση ότι θα προχωρήσουμε με σοβαρότητα και με πείσμα, με σχέδιο και με συντροφικότητα, για να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος, για να νικήσουμε τη δεξιά και την ακροδεξιά και για να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για κοινωνική δικαιοσύνη, ελπίδα και ευημερία για όλες και για όλους.